Καλησπέρα, ονομάζομαι Ελευθεριάδης Πυθαγόρας, είμαι φιλόλογος και έχω τη χαρά να μιλήσω σήμερα σε αυτό το υπέροχο event του TEDx. Να σε ενημερώσω την πρώτη φορά που μιλάω, οπότε έχω υπερβολικό άγχος. Μπορώ να τρέμει το μικρόφωνο, να τρέμουν τα χαρτιά, έχω υπερβολικό άγχος, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αρχικά να δώσω συγχαρητήρια στην κυρία Σταμάτη για την υπέροχη ομιλία της. Νομίζω ήταν πάρα πολύ βοηθητική για όλους. Σήμερα θα μιλήσω για έναν τομέα, για τη δική μου προσωπική εξέλιξη, αλλά και για έναν τομέα που αγαπώ και είναι συνυφασμένος, νομίζω, με τη ζωή μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, με αυτό το βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι όταν έλαβα το mail από το TEDx, ούτε εγώ το περίμενα. Απόρρισα, αλλά αποκλείεται να είναι για μένα να μιλήσω. Δεν πίστευα ότι έκανα κάτι το οποίο ήταν άξιο να ακουστεί σε μια ομιλία. Παρ' όλα αυτά, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εδώ και 4 με 5 χρόνια έχω μια σελίδα στο Facebook και ένα blog που ονομάζεται Πυθαγόρη Θεώρημα. Εκεί αναρτώ τα άρθρα μου που πραγματεύονται θέματα ψυχολογίας και ανθρωπίνων σχέσεων και ανταλλάζω τις απόψεις μου με τους αναγνώστες. Τώρα ίσως θα με ρωτήσετε για ποιο λόγο ονόμασα την ομιλία Bookstagram Μάθε για εσένα και όχι για τους άλλους. Θέλω λίγο να σκεφτείτε το λόγο που μπαίνουμε στα social media και ειδικά στο Instagram που εγώ προσωπικά λατρεύω. Ενώ πιστεύετε ότι μπαίνουμε για να διαβάζουμε εκτενή κείμενα της επικαιρότητας και να διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, ή μπαίνουμε για να βλέπουμε τις ζωές των άλλων και να παρακολουθούμε τους διασύμους ή οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, επειδή απεχθάνομαι τις γενικεύσεις, θα ήθελα σήμερα να μιλήσω για την μερίδα των ανθρώπων που όντως αξιοποιούν τα social media και συγκεκριμένα το Instagram για να μάθουν κάτι συγκεκριμένο για αυτούς, για να οδηγηθούν στη δική τους αυτοβελτίωση. Πριν περίπου ένα χρόνο, είχα δει ένα story στο Instagram μιας κοπέλας που έκανε το λεγόμενο unboxing. Άνοιγε τέλος πάντων ένα κουτί και ευχαριστούσε τον εκδοτικό για το βιβλίο που της είχε στείλει. Η αλήθεια είναι ότι απόρρισα γιατί δεν ήξερα τι είναι αυτό το πράγμα. Τη ρώτησα και μου είπε ότι συνεργαζόταν με κάποιους εκδοτικούς οίκους, της έστειλα δωρεάν βιβλία και αυτή ασκούσε την κριτική της αυτά. Έτσι σκέφτηκα να κάνω και εγώ το ίδιο, να στείλω ένα mail στους εκδοτικούς για να δω κατά πόσο εγώ θα μπορούσα να συνεργαστώ μαζί τους. Τι είναι το Bookstagram? Δεν είναι κυπρινική φυσική, είναι από το Book και το Instagram. Ουσιαστικά αφορά μόνο αναρτήσεις οι οποίες βασίζονται σε βιβλία, κριτικές βιβλίων και κάποιοι άλλοι κάνουν μόνο περιλήψεις από κάτω από τις φωτογραφίες. Ξεκίνησα λοιπόν να στέλνω mail στους εκδοτικούς, τους είπα ότι είμαι φιλόλογος και ότι ίσως θα μπορούσα να ασκήσω μια ορθή κριτική πάνω στο βιβλίο τους. Δέχτηκαν οι τρεις, όλος περιέργος, ενώ ο λογαριασμός που είχα τότε, πάλι λεγόταν Πυθαγόρη Θεώρημα, είχε κάτω από 500 followers, οπότε δεν πίστευα ότι θα δεχτούν. Πλέον συνεργάζομαι με 11, με κάποιους από αυτούς πιο συχνά, με κάποιους λίγο πιο σπάνια, ανάλογα με τις κυκλοφορίες της δικές τους. Τι άλλο τώρα ήθελα να σας πω. Λοιπόν, πώς εξελίχθηκα όμως ουσιαστικά μέσω αυτού του λογαριασμού? Τα έχω κατηγοροποιήσει. Νούμερο 1 είναι σίγουρο ότι διάβασα πολλά βιβλία. Δηλαδή, για μένα η αγορά του βιβλίου είναι μια αγορά ουσιαστικά που δεν αποτελεί. Δεν είναι μια αγορά ευτελούς αξίας. Το να αγοράζει ένας βιβλιοφάγος που διαβάζει ένα βιβλίο τη βδομάδα ή δύο βιβλία την εβδομάδα 15 με 20 ευρώ, νομίζω ότι είναι αρκετά ακριβό. Παρ' όλα αυτά, εγώ μπόρεσα να διαβάσω αρκετά βιβλία που με έχουν στείλει εκδοτική δωρεάν. Και αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερα είναι να μπορέσω να κάνω μέσω διαγωνισμών που κάνω στο Instagram να κερδίζουν άνθρωποι που είτε δεν μπορούσαν οικονομικά ένα βιβλίο, είτε αυτοί που δεν διάβαζαν καθόλου, να αποτελέσει ο διαγωνισμός σε ένα έναυσμα, ένα κίνητρο για να ξεκινήσει τη λογοτεχνική τους πορεία. Νούμερο 2, έχω τα σκονάκια σας υπέροχο υπερβολικό άγχος, νούμερο 2 είναι η κοινωνικοποίηση. Δεν θυμίζομαι ότι είμαι ιδιαίτερα κοινωνικό άτομο. Οπότε μέσω του Instagram μπόρεσα να γνωρίσω τους άλλους bookstagrammers, έτσι όπως ονομάζονται. Κάποιοι από αυτούς είναι ήδη εδώ και χαίρομαι πολύ και θα ήθελα μετά να τους γνωρίσετε. Οπότε κατάφερα να βγω μαζί τους ορισμένες φορές, να μιλήσουμε για θέματα ευρύτερο ενδιαφέροντος πέρα από τα βιβλία, αλλά και να γνωρίσω κάποια άτομα διαδικτυακά. Νούμερο 3 είναι η ανακάλυψη νέων περιοχών και η αγάπη μου για τη φωτογραφία. Κάθε φορά που διαβάζω ένα βιβλίο, προσπαθώ να σκεφτώ την μπλοκή και να δημιουργήσω ένα κόνσεπτ εγώ σε μια φωτογραφία. Οπότε ξεκίνησα να επισκέπτομαι νέα μέρη, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να μην επισκεπτόμουν ποτέ, ορισμένα μαγαζιά. Άρχισα να παρατηρώ περισσότερο από έναν τοίχο, από ένα δέντρο, από ένα στοιχείο του μαγαζιού ή του χώρου που θα μπορούσε να με βοηθήσει στο να βγάλω μια καλύτερη φωτογραφία. Και επίσης άρχισα να συνειδητοποιώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ και η φωτογραφία, να βγάζω ακριβώς εγώ έτσι όπως θέλω ένα βιβλίο. Με τη λήψη, με το φωτισμό και μετά με την επεξεργασία. Νούμερο 4 και για μένα το πιο σημαντικό είναι η αυτοπεποίθηση. Πάλι δεν θυμίζομαι, σας έχω πει όλα τα αρνητικά μου, πάλι δεν θυμίζομαι ότι έχω ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση. Οπότε μέσω του Bookstagram ξεκίνησα να μην αγχώνομαι για το αν εκτίθεμαι σε κόσμο. Δηλαδή το να βγάζω μια φωτογραφία απειδώντας τα χιόνια, χωρίς μπουφάν, χωρίς κασκόλ, χωρίς κούφο,
και όλοι να είναι ντυμένοι, να με κοιτάνε περίεργα. Ή το να είμαι μέσα στη θάλασσα, τυχαία να διαβάζω εκεί που σκάει το κύμα 40 βαθμούς και να με κοιτάνε οι άλλοι. Είναι αρκετά περίεργο. Παρ' όλα αυτά άρχισε να με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Και άρχισα να αισθάνομαι λίγο εγώ πιο παραγωγικός, πιο σίγουρος για εμένα ότι κάνω κάτι το οποίο είναι δημιουργικό. Νούμερο 5 είναι η γνωριμία μου με άλλους συγγραφείς. Μέσω του Bookstagram γνώρισα συγγραφείς που είναι πιο όριμοι από εμένα και ηλικιακά και πνευματικά θεωρώ. Οπότε με βοήθησαν πάρα πολύ στο να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί τους κάποιες ιδέες, γιατί γράφω κι εγώ, να μιλήσουμε για τα κίνητρά μας και για το τι αποτελεί για εμάς ίσως έμπνευση στο να γράψουμε ένα βιβλίο ή ακόμη και ένα άρθρο. Ας δούμε όμως τώρα, πέρα από τις ωφέλειες του Bookstagram όσον αφορά εμένα, πώς θα μπορούσε κάποιος από εσάς να δημιουργήσει ένα τέτοιο λογαριασμό ή ακόμη ίσως και να ξεκινήσει τη λογοτεχνική του πορεία, αν την έχει σταματήσει, αν βρίσκεται σε μία πτώση. Ελπίζω να μην έχετε βαρεθεί και να ενδιαφέρεστε για το βιβλίο. Κάποιοι δεν έχετε άλλη επιλογή, γιατί είστε και φίλοι και μαθητές μου, οπότε τους έχω εκβιάσει. Παρ' όλα αυτά, για εσάς που θέλετε και αγαπάτε το βιβλίο, έχω κάποιες συμβουλές να ξέρετε, οι οποίες νομίζω ότι δεν αφορούν μόνο το Bookstagram, αλλά όποιον θέλει γενικότερα να ασχοληθεί λίγο πιο επαγγελματικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με το Instagram. Νούμερο 1 είναι αυτό που έχω γράψει εδώ, να γράφεις την αλήθεια για το βιβλίο που έχεις διαβάσει. Δηλαδή, σίγουρα ένας εκδοτικός σου στέλνει δωρεάν ένα βιβλίο. Οπότε δεν μπορείς να τον εκθέσεις και να γράψεις κάτι αρνητικό. Παρ' όλα αυτά, μπορείς με γενικό τρόπο να εκφράσεις τα αρνητικά για εσένα που έχει το βιβλίο αυτό. Καθώς για μένα, ίσως το αρνητικό για ένα βιβλίο ίσως είναι αφορμή για να μην ξεκινήσεις κάποιο άλλο. Οπότε πάντα με γενικό τρόπο νομίζω ότι δεν εκθέτεις κανένα, γιατί ο κόσμος εμπιστεύεται, περιμένει μια ανάρτηση από εσένα για να αγοράσει ένα βιβλίο, να δώσει χρήματα. Λοιπόν, νούμερο 2 είναι να είσαι παρόν παρούσα. Είναι λογικό να αρχίσουν να σου στέλνουν μήνυμα, να σου γράφουν κάτω στα σχόλια σε μια φωτογραφία, να σου στέλνουν στο inbox στο Instagram. Πρέπει να επικοινωνείς με τους εκδοτικούς, θα σου στέλνουν mail για την επόμενη βιβλιοκριτική σου, θα πρέπει να στείλεις τα ονόματα των νικητών από ένα διαγωνισμό, να συνοηθείς για την επόμενη βιβλιοκριτική. Οπότε γενικότερα θα είναι καλό να αρτάς κάποιες φωτογραφίες, έστω ας πούμε μία φωτογραφία την εβδομάδα. Εγώ προσπαθώ να αναρτώ μία φωτογραφία ανά 2 μέρες, κάτι που είναι υπερβολικά δύσκολο. Οπότε για αρχή μπορείτε μία για μένα τη βδομάδα. Νούμερο 3 είναι να γνωρίσεις τους άλλους bookstagrammers. Για μένα δεν τίθεται θέμα ανταγωνισμού, νομίζω από τους περισσότερους βέβαια. Οπότε θεωρώ ότι θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς είναι άτομα που κάνουν το ίδιο με σένα. Αυτό που θα κάνεις δηλαδή. Το να γράψεις ένα θετικό σχόλιο κάτω από μια φωτογραφία, το να τους στείλεις μήνυμα για να εκφράσεις την άποψή σου για ένα βιβλίο, νομίζω ότι ήταν αρκετά θετικό και έτσι ουσιαστικά γνωρίζεις και νέους φίλους. Νούμερο 4. Προσπάθησε να βγάζεις καθαρές φωτογραφίες. Δεν είμαστε ούτε μοντέλα ούτε φωτογράφοι. Οπότε για μένα ο συγκεκριμένος τομέας είναι ο πιο δύσκολος. Το να μπορείς να βγάλεις μια ωραία φωτογραφία, να είσαι με έναν άνθρωπο, να έχεις ένα βιβλίο τη σωστή στιγμή, στο σωστό μέρος, με έναν άνθρωπο που πραγματικά μπορεί να σε βοηθήσει εκείνη τη στιγμή να βγάλεις μια φωτογραφία. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το timer που κάνω εγώ. Οπότε χρησιμοποιώ τούβλα, χρησιμοποιώ κουκουνάρια, έχω χρησιμοποιήσει ξύλα. Πριν 2 μέρες πήγα για πρώτη φορά για σκι, σκεφτείτε. Οπότε πήρα ένα 7χρονο και του είπα: σε παρακαλώ, είμαι στο βουνό. Ο κολλητός μου έκανε σκι γιατί ήξερε. Βγάλε μια φωτογραφία. Δεν με έβγαλε καλή φωτογραφία. Παρ' όλα αυτά, το ευχαριστώ που με βοήθησε. Οπότε μπορεί κάποιες φορές να μην έχετε την ευκαιρία καν να έχετε κάποιον δίπλα σας για να σας βγάλει μια φωτογραφία. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι το Instagram είναι εικόνα, δεν είναι κείμενο. Οπότε κάποιος θα θέλει απευθείας να δει μια εικόνα για να προσπεράσει τον λογαριασμό σας και να πάει στον επόμενο. Νούμερο 5. Μην ασχολείσαι με τους unfollowers. Ζούμε σε μια κοινωνία που εγώ θεωρώ πως μας έχει μοιήσει και μας έχει προωθήσει την έννοια ότι είμαστε ένας αριθμός. Είμαστε ο αριθμός ζυγαριάς μας, είμαστε ο αριθμός και ο βαθμός που αποφυτούμε από το σχολείο, είμαστε ο αριθμός των εισακτέων σε ένα πανεπιστήμιο, είμαστε ο αριθμός του βαθμού μας στο πανεπιστήμιο, οπότε έχουμε λίγο μπερδευτεί. Είμαστε ο αριθμός των followers, είμαστε ο αριθμός των subscribers, των like κτλ. Δεν είμαστε ένας αριθμός, είμαστε άνθρωποι. Οπότε εγώ αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι ότι ο καθένας μπορεί να σε ακολουθήσει και να σε ξεακολουθήσει για τους δικούς του λόγους. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, από το να μην θέλει πλέον, να μην ταιριάζουν λογοτεχνικές σας αναγνώσεις, από το να σε έχει κάνει follow για ένα διαγωνισμό και μετά πολύ απλά να μην θέλει να σε ακολουθεί. Οπότε είναι όλα αυτά θεμητά. Αυτό νομίζω ότι φτύρει μόνο εσένα. Νομίζω οι περισσότεροι το έχουμε κάνει αυτό το λάθος, να ασχοληθούμε με τους unfollowers στην αρχή. Αλλά μετά νομίζω ότι μπορείς να βγεις από αυτή τη λογική. Νούμερο 6 είναι να μετατρέψεις το λογαριασμό σου σε εταιρικό παύλα δημόσιο. Ένας εταιρικός λογαριασμός θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να δεις.
στατιστικά στοιχεία για το πότε είναι οι followers σου πιο. Δεν μου αρέσει η έννοια followers, ας το πούμε υποστηρικτές. Νομίζω ότι οι followers έχουν την έννοια του σε ακολουθώ χωρίς καν να έχω κριτική ικανότητα. Έχουν κριτική ικανότητα. Οπότε ας τους πούμε κάπως υποστηρικτές ή γνωστοί, γιατί ούτε φίλοι ουσιαστικά είναι. Λοιπόν, όπως έλεγα ουσιαστικά, μετάτρεψε τον λογαριασμό σου σε εταιρικό παύλα δημόσιο. Θα σου πει στατιστικά στοιχεία για το πότε οι followers σου, ας πούμε, οι υποστηρικτές σου είναι πιο ενεργοί. Για το ποιες μέρες, ποιες ώρες, πώς είναι τα αγόρια, πώς είναι τα κορίτσια, από ποιες πόλεις είναι, από ποιες χώρες είναι. Οπότε θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να κάνεις στοχευμένες δημοσιεύσεις για να έχουν μεγαλύτερη απήχηση. Κλείνοντας, θα ήθελα ουσιαστικά να αναφερθώ σε κάποια καλόβουλα, ελπίζω, σχόλια που με ρώτησαν αν έχω ζωή, αν έχω φίλους, αν βγαίνω, γιατί διαβάζω τόσα βιβλία. Τους είπα προφανώς ότι ναι, έχω ζωή, έχω φίλους, απλώς θέλω να περνάω τον ελεύθερο μου χρόνο πιο παραγωγικά, πιο δημιουργικά, για εμένα. Για κάποιον άλλο το παραγωγικό μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό. Τους είπα επίσης ότι όταν διαβάζω βιβλία αισθάνομαι ότι χάνω τον εαυτό μου και τον βρίσκω ταυτόχρονα εκεί. Τους είπα επίσης ότι μία ζωή για μένα δεν είναι αρκετή. Οπότε μέσω των βιβλίων ζω πάρα πολλές ζωές. Ταξιδεύω σε διαφορετικές περιοχές, ζω καταστάσεις που δεν έχω ζήσει ή βιώνω καταστάσεις που ήδη είχα ζήσει και είπα ότι θα έπρεπε να πράξω εντελώς διαφορετικά τελικά ή ότι πάλι καλά που εγώ δεν το βίωσα αυτό. Οπότε ταξιδεύεις με το βιβλίο χωρίς καν να κουνήσεις το πόδι σου. Αυτό εγώ έχω στο μυαλό μου. Ελπίζω κάποια από εσάς μέσω αυτής της ομιλίας είτε να επαναπροσδιορίσετε την σχέση σας με το βιβλίο είτε να δημιουργήσετε έναν αντίστοιχο λογαριασμό. Και θα ήθελα να κλείσω αυτή την ομιλία με μια φράση που μου αρέσει πάρα πολύ και την είχα διαβάσει, ότι υπάρχουν χειρότερα εγκλήματα από το να καίς τα βιβλία. Ένα από αυτά είναι να μην τα διαβάζεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.